Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε πολύ σημαντικά θέματα εν ώψη των αγωνών του Σαββατοκύριακου. Καταρχήν, θα μιλήσουμε με την πρωταθλήτριά μας όσον αφορά το χορό με παγκόσμιας διακρίσης, Γεωργία Αργυρού, σε λίγο κοντά μας. Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αλαμάνο, Corfu Mountain Trail, Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ αξιόλογες συμμετοχές. Και βεβαίως, θα δούμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Μανώλη Ροκίδη, με την Ακαδημία Ρώμα και με την επιστροφή των παιδιών στην αθλητική δράση. Πάμε να δούμε αρχικά τι πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο, αφού καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βεβαίως, μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Start στο Facebook. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά το handball, να θυμηθούμε τη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Μετά από 14 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς, η Δράμα ακολουθεί με 21, η Πηλαία έχει 12, ο Φίλιππος Βέρειας επίσης 12 βαθμούς, ο Ζαφυράκης Νάουσας στους 7, ο Αεροπός Έδεσας στους 6, ενώ ο Φέακας έχει 3 βαθμούς. Υπάρχει όμως ένα παιχνίδι το οποίο ορίστηκε εξαναβολής την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μήνα. Θα γίνει το παιχνίδι Αεροπός Έδεσας, Φέακας Κέρκυρας. Και βεβαίως το άλλο Σάββατο, όχι αύριο, θα υποδεχτεί ο Φέακας στην Πηλία, αλλά βεβαίως αυτά θα τα πούμε και στην εκπομπή της Δευτέρας. Πάμε στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, πάμε να δούμε αποτελέσματα που είχαμε από αγώνες εξαναβολής που έγιναν προχθές Τετάρτη. Είχαμε λοιπόν Παναγρυνιακός Αναγέννηση Άρτας 2-0 και Αστέρας Καλλιράκης Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 3-0. Μετά λοιπόν και από αυτά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία έχει ως εξής μετά από 9 αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση το Λικρά της Λευκάδας με 21 βαθμούς, ακολουθεί η Αθλητική Ένωση Λευκύμης με 20, ο Χέρων Καναλεκίου έχει 19. Ο Αστέρας Καλλιράκης 17, ο Φάμινης στους 16 βαθμούς, ο Αθλητικός Ομίλος Κασιόπης στους 13, 12 βαθμούς για την Αναγέννηση Άρτας, 11 για τον Αβρακικό Λουτρού και τον Παναγρυνιακό μετά την προχθεσινή του νίκη, 8 βαθμούς για την Θύελλα Κατσικά, 5 για τον Μεσολόγγι, 5 και για τον Μεγαλέξανδρο, 4 για τη Θύελλα και 4 για την ομάδα της Πρέβεζα στην τελευταία θέση. Να σας πω ότι εκκρεμούν τα εξαναβολής παιχνίδια για την 9η αγωνιστική, τα οποία θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μήνα στις 5. Δύο αναμετρήσεις, ο ΦΑΜ Παναγρυνιακός και Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας Καστοριάς Αχαίρων Καναλακίου. Υπενθυμίζω ότι η Πρέβεζα έχει ένα μηδενισμό και μείον 3 βαθμούς. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι την ερχόμενη Κυριακή. Οι περισσότεροι αγώνες ξεκινούν στις 5. Οπότε θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα, αλλά έχουμε αλλαγές ώρες όσον αφορά τα κερκυραϊκά σωματεία. Την Κυριακή, λοιπόν, 23 του μήνα, θα γίνουν οι αναμετρήσεις. Η Λευκύμη υποδέχεται τον Τηλικρά τη Λευκάδα στις 4 στο γήπεδό της. Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Αμβρακικός Λουτρού, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας. Αστέρας Καλλιράκης, ο ΦΑΜ. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει 3 και 4. Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, Αθλητικός Ομίλος Κασιόπη, το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 4. Θύελλα Μοναστηρακίου Πρέβεζας, Θύελλα Κατσικά Ιωαννίνων και Αχαίρων Καναλακίου Πρέβεζας, Αναγέννηση Άρτας. Αυτά όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Πάμε εμείς τώρα να υποδεχθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ένα κορίτσι εξαιρετικό. Η Γεωργία Αργυρού, η οποία είναι μόλις 19 ετών, ασχολείται με το χορό από την ηλικία των 5 ετών. Έκανε τα πρώτα της βήματα στη σχολή χορού του Ανάση Αποστολοπούλου, είναι το χρυσό παιδί της, στην Gold Dance Academy. Βεβαίως τα έχουμε μπει και με την Ανάση Αποστολοπούλου. Παρακολούθησε αεραστεχνικά μαθήματα κλασικού χορού, σύγχρονου jazz, hip hop, latin. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ακολουθεί τις σπουδές της στο τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και τη σχολή στην οποία πάει για να αποκτήσει επαγγελματικό πτυχίο στους Latin χορούς. Είναι ενεργή αθλητρία, συμμετέχει σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες και τα κάνει όλα αυτά το απίστευτο αυτό κορίτσι με απίστευτη άνεση. Προσφάτως βγήκε πρώτη όσον αφορά το χορό σε ολόκληρο τον κόσμο με παγκόσμιες διακρίσεις στο World Dance Festival. Θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα, να την υποδεχτούμε. Είναι ένα υπέροχο κορίτσι, ένα πολύ όμορφο κορίτσι, πολύ ζωντανό, με πολύ φρεσκάδα και βεβαίως κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη και χαίρομαι που την έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε για όλα όσα κάνει. Να το κορίτσι μας το όμορφο. Γεια σας, μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι εσείς. Καλέ, είσαι πιο κούκλα εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κάνεις, πώς πάντα, πώς τα συνδυάζεις όλα εσύ τώρα και σχολή και σχολές και πανεπιστήμιο και χορό και διαγωνισμούς. Πώς γίνεται όλο αυτό? Με υπομονή και θέλεις. Με υπομονή και θέλεις. Και έχεις και από τα δύο, δόξα τω Θεώ.
Πες μου λίγα λόγια για το ξεκίνημά σου σε ηλικία 5 χρονών. Ξεκίνησες να ασχολείσαι με το χορό. Τώρα μετά από τόσα χρόνια φαντάζομαι ότι εντάξει, έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε στο χορό, που σου άρεσε στο χορό? Να σου πω την αλήθεια, έχω περάσει από διάφορα είδη και ναι, από διάφορους δασκάλους. Ναι. Όταν πήγα στη κυρία Άννα, βασικά εκείνη ήταν η έμπνευσή μου που με βοήθησε στο να πιστέψω στον εαυτό μου και να καταλάβω τι είναι ο χορός, ναι, και τι σημαίνει, και μέσα από αυτήν τον αγάπησα ακόμη περισσότερο. Οπότε... Και ακόμα και σήμερα συνεχίζω. Και με την Άννα Αποστολοπούλου έχετε μια πολύ καλή σχέση και εκείνη μας έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για σένα. Πες μου τι προτιμάς, σύγχρονο, jazz, hip hop, latin, κλασικό, τι σ' αρέσει περισσότερο? Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιο. Ναι. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιο. Mm-hmm. Θα έλεγα το Latin. Το Latin. Εντάξει, θα δούμε και φωτογραφίες σου μετά που είσαι. Εντάξει, εξαιρετική. Τώρα, φιλοσοφία και παιδαγωγική, υπέροχα τμήματα, πραγματικά υπέροχα. Και από την άλλη, σχολή για να αποκτήσεις επαγγελματικό πτυχίο. Πώς διάλεξες φιλοσοφία και παιδαγωγική? Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα φιλολογικά μαθήματα. Mm-hmm. Δικιά μας είσαι εσύ, ναι. Ναι, ναι, από πολύ μικρή δηλαδή ήθελα να ασχοληθώ και με αυτό παράλληλα. Ναι. Οπότε ήταν μια σχολή που μ' άρεσε. Και πας να πάρεις επαγγελματικό πτυχίο. Νομίζω ότι ο τρόπος που κινείσαι είναι πολύ σωστός. Δηλαδή, αν θες αυτό που κάνεις, να το κάνεις ακόμη εδώ. Κοιτάξτε αυτό το κορίτσι, τι υπέροχο που είναι. Η Γεωργία Αργυρού, υπέροχη. Καλά, και αυτό το ροζ, αυτό το χρώμα σου πηγαίνει φανταστικά. Λοιπόν, θέλεις να αποκτήσεις πτυχίο, θέλεις να ακολουθήσεις τη διδακτική, θέλεις δηλαδή κάποια στιγμή να κάνεις μαθήματα, να είσαι δασκάλα χορού? Ναι, ναι, έχω πάρει ήδη το πρώτο πτυχίο στο ένα σκέλος του Latin, το American, όπου μπορώ να διδάξω τους ενήλικες. Ναι, ναι. Και τώρα προετοιμάζομαι για το δεύτερο, που είναι το IDTA, που είναι για να γίνεις επίσημη προπονήτρια, ας πούμε, για να καταβάσεις παιδιά σε αγώνες. Ναι. Και να διδάσκεις σε ένα άλλο είδος κομμάτι του Latin. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα από το επόμενο θέμα στο οποίο θα πάμε, World Dance Festival, το οποίο έγινε διαδικτυακά 15 και 16 Μαΐου. Η Γεωργία μας κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Solo Rumba με 120,5 πόντους και δεύτερη θέση στην κατηγορία Solo Cha-Cha. Καλέ! Τι είναι αυτά, γι' αυτό μου είπες το Λάτιν. Εγώ σε κατάλαβα, λέω προς τα δω πάει το κορίτσι. Λοιπόν, στο Solo Cha-Cha 117,25 πόντους, πολύ σημαντικές διακρίσεις. Το World Dance Festival είναι ένα φεστιβάλ χορού που διοργανώνεται στην Ισπανία από την Dance Sport Team. Είναι ανοιχτό σε όλους τους τύπους ομάδων και στους χορευτές μεμονωμένα, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποιο solo πρόγραμμα. Συμμετέχουν αξιόλογοι αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο, παρακαλώ. Και η Γεωργία μας τα πήγε εξαιρετικά. Καταρχήν, πώς νιώθεις? Θα πάμε στις φωτογραφίες και θα μείνουμε στις δύο πρώτες που είναι από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πώς θα νιώσεις για την πρώτη θέση? Χαρούμενη. Ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μένα. Mm-hmm. Γιατί μέσα σε όλο αυτό πρέπει να κρατάμε τους στόχους μας ψηλά. Αυτή η φωτογραφία είναι από το Solo Rumba ή από το Solo Cha-Cha? Αυτό είναι από Rumba. Α, έχει πολύ κίνηση η Ρούμπα, Γεωργία. Ναι, έχει. Ωραία. Είναι ο χώρος του έρωτα. Αχ, αυτά μας λες τώρα εδώ και φανταστική. Φανταστική, φανταστική. Νομίζω ότι φαίνεται, βρε παιδί μου, η ενέργειά σου διοχετεύεται στα άκρα σου με ένα τόσο φυσικό τρόπο που νομίζω ότι έχεις γεννηθεί χορεύοντας. Δεν ξέρω πώς βγήκες από αυτή την κοιλιά, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βγήκες με βήματα χορευτικά. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Η μαμά τι ασχολείται με το χορό, είναι έτσι χορευταρού? Η μαμά ήταν στις πρώτες μαζορέτες του Μπουχάγερ. Ο κόσμος τα λέει αυτά. Οπότε είχες το DNA μέσα. Θα δούμε και στις επόμενες φωτογραφίες πράγματα τα οποία θέλω να ρωτήσω την Γεωργία, αξιόλογα. Διακρίθηκες επίσης και σε διεθνής διαδικτυακό φεστιβάλ. Είχες πολύ σημαντικές διακρίσεις και όσον αφορά στην Αθήνα που είχαν γίνει κάποια φεστιβάλ. Και εδώ είναι στη σχολή της Άννας, έτσι, Αποστολοπούλου? Ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Στο φεστιβάλ Αθηνών που είχε γίνει, που είναι μια ομαδική πολύ ωραία φωτογραφία που θα δούμε με τη Γεωργία. Εκεί στο φεστιβάλ χορού που φορούσατε και υπέροχες στολές, υπέροχα κορμάκια, τι είχε γίνει?
Εδώ είναι ζευγάρια, καταρχήν μπριμάμε σε αυτό, Γεωργία, εδώ είσαστε ζευγάρια, έτσι. Ναι, εδώ είμαστε στο TTF στη Θεσσαλονίκη, σε έναν εξίσου τρομερό διαγωνισμό. Βλέπω ότι το χρώμα, το χρωματάκι το κρατάς αυτό το ροζ μοβ. Μοβ, είναι γουρλίδικο νομίζω, είναι, σ' αρέσει, είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Ναι, ναι. Οπότε, εδώ στο ζευγάρι τώρα, η δυσκολία ποια είναι, να συγχρονιστείς με τον παρτενέρ, να είσαι σε καλή διάθεση εκείνη τη μέρα, τι παίζει το ρόλο του? Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι προάμ, ουσιαστικά κρίνομαι εγώ και ο δάσκαλος απλά βοηθάει τη μαθήτρια να χορέψει. Mm-hmm. Άρα ο δάσκαλος δεν έχει άγχος, και εδώ με το δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν έχει άγχος. Εσύ? Εγώ ναι. Εσύ έχεις άγχος. Έχεις άγχος. Αλλά νομίζω ότι όταν είσαι και με το δάσκαλό σου είναι ακόμα καλύτερα. Σου δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ναι, νιώθεις μια σιγουριά περισσότερη. Ναι, ναι. Και φαίνεται νομίζω. Οι φωτογραφίες και μόνο είναι φανταστικές, είναι εξαιρετικές. Θα δούμε και στην επόμενη φωτογραφία από το Φεστιβάλ Αθηνών. Έχω την εντύπωση ότι είναι. Η επόμενη που θα δούμε, η ομαδική. Καλά, εμένα με εντυπωσιάζουν και τα ρούχα. Όχι, να πάμε σε αυτήν. Ναι. Να πάμε σε αυτήν. Εδώ ήταν τα πρώτα βήματα, Γεωργία, που συμμετείχατε σαν μαζορέτες στην κερκυριακή ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Τι ωραίο να βλέπουμε κάτι τέτοιο και για τη δική μας. Ναι, πολύ ωραίο. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα. Δεν είναι η πρώτη όταν ξεκινήσαμε. Αυτές πρέπει να είναι γύρω το 2017. Ναι. Εδώ, φαντάζομαι, δηλαδή το 2017, πριν από 4 χρόνια, εσύ ήσουν ένα μικρό κοριτσάκι. Και οι περισσότερες, νομίζω, στη φωτογραφία είστε μικρές ηλικιακά. Ήμουν 16 χρονών. Αλλά αυτή η εμπειρία που ζήσατε εκεί στο γήπεδο, πώς ήταν? Ήταν απίστευτη. Δηλαδή, πραγματικά, μακάρι να μπορούσαν να το ζήσουν όλοι. Είναι πολύ ξεχωριστή. Πάμε και στην επόμενη. Θέλω να τη δούμε και την επόμενη. Είναι από το φεστιβάλ, νομίζω, στην Αθήνα, φεστιβάλ χορού, στο οποίο τα είχες πάει επίσης. Εδώ, καλέ, τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Για πες μου λίγο για αυτή τη φωτογραφία, για μίλησέ μου. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι πάρα πολλά χρόνια πρωταθλήτριες και πριν πάω εγώ. Ναι. Σε όλους τους αγώνες που κατεβαίνουν. Αυτή η ομάδα από πού είναι? Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί που βρίσκεσαι, λοιπόν, μπήκε σε μια ομάδα. Ωραία. Ναι, κατεβήκαμε σε έναν αγώνα στο Novi Sad, όπου ήταν παγκόσμιο, εκπροσωπούσαμε την Ελλάδα ουσιαστικά, και ανάμεσα σε 200 ομάδες ήταν διαγωνισμός χορού ουσιαστικά, δηλαδή διαγωνιζόμασταν με διάφορα είδη, άλλοι είχαν Λάτιν, άλλοι είχαν Σύπρον, άλλοι είχαν 200 ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο. Ναι, ναι, και πήραμε τέταρτη θέση. Μπράβο. Στο σύνολο, και σαν στην κατηγορία μας το Λάτιν βγήκαμε πρώτες. Φανταστικά. Οπότε το Latin το βλέπω. Συνέχεια βγαίνει μπροστά το Latin, Γεωργία. Συνέχεια βγαίνει μπροστά το Latin. Αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί, που τα κάνετε διαδικτυακά, που κάνετε εσείς το πρόγραμμά σας και μετά γίνεται μια αξιολόγηση, σου δημιουργεί, ξέρεις, σε αγχώνει, ή επειδή είσαι μόνη σου με την καμερά σου, κάνεις το πρόγραμμά σου και το στέλνεις μετά, είναι πιο ωραία, είναι πιο καλά? Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ξεκούραστο εντός εισαγωγικών, γιατί έχεις το χρόνο να ξαναβγάλεις το βίντεο, να δεις τι δεν σ' αρέσει, τι σ' αρέσει, και μετά να το στείλεις. Άρα το βίντεο που το φτιάχνεις, δεν είναι live, το φτιάχνεις και το στέλνεις, έτσι? Απαγορεύεται η επεξεργασία. Ναι. Πρέπει να είναι τραβηγμένο με συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, αλλά αν την πρώτη προσπάθειά σου δεν το έχεις τραβήξει καλά, το ξανακάνεις. Ναι, το ξανακάνεις. Ωραία. Ωραία. Εσύ, ας πούμε, για το παγκόσμιο που κέρδισε στην πρώτη θέση, πόσες φορές το κάνεις το βίντεο? Εντάξει, κοίταξε. Αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς και να διορθώνεις τα λάθη σου. Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει αυτή η επαφή να σε βλέπει ο άλλος και λίγο είσαι μόνη σου, μπορεί να χάσεις και λίγο την μπάλα. Οπότε είναι σωστό να μπαίνεις σε μια διαδικασία, να κάνεις και 2, 3 και 4 βίντεο μέχρι να φτιάξεις ένα που θα είναι το τέλειο για σένα. Ναι, συνήθως βγάζουμε περισσότερο, επειδή από το βίντεο χάνει τη δυναμική του χώρου και η έκφραση. Οπότε πρέπει να όλα αυτά να τα δείξεις μέσα από το βίντεο, που είναι πιο δύσκολο. Συνήθως βγάζουμε το πολύ 5 βίντεο. Ναι. Σε αυτά τα βίντεο κρίνεις μόνη σου ποιο είναι το καλύτερο? Μιλάς με την Άννα, υπάρχει ένα team, αποφασίζεις εσύ, πώς γίνεται? Μιλάω με τους προπονητές μου και σαφώς με την κυρία Άννα όταν βγάζω εδώ πέρα. Αν είσαι Θεσσαλονίκη, βρε τώρα εσύ. Εκεί οι προπονητές στη Θεσσαλονίκη και η ομάδα στην οποία μπήκες και τα πήγατε πολύ καλά και στο φεστιβάλ,
Πώς ήταν όταν μπήκες, ξέρεις τώρα, εσύ έφυγες από τα νερά σου εδώ τα ήσυχα που τα ξέρεις τα παιδιά, πήγες στη Θεσσαλονίκη, μπήκες σε μια άλλη ομάδα, οι οποίοι φαντάζομαι ότι έμαθαν για τις διακρίσεις σου και γενικότερα τι παιδί είσαι και τι έχεις κάνει στο χώρο του χορού. Οπότε πώς ήταν η συνεργασία μετά εκεί στη Θεσσαλονίκη? Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα κορίτσια τα γνώριζα, ναι, λόγω των αγώνων και σχετικά. Οπότε με υποδέχτηκαν πάρα πολύ θερμά και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, απολύτως. Τα κορίτσια είναι από τη σχολή All Star Dance, την οποία πας για να πάρεις το επαγγελματικό πτυχίο. Ναι. Α, ωραία. Οπότε έχετε μια πολύ καλή σχέση. Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις μόλις. Αν μια μέρα δεν είσαι καλά ψυχολογικά, έχει συμβεί κάτι, δεν έχεις όρεξη, έχεις νεύρα, μπορεί αυτό να φανεί στο χορό ή μπορεί να μην επιλέξεις να χορέψεις? Όχι, συνήθως εκφραστώ μέσα από το χορό. Δηλαδή, αν είμαι στεναχωρημένη, αν έχω οτιδήποτε, απλά θα βάλω τα ακουστικά μου και θα χορέψω. Ωραία. Οπότε, ο χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης, ακόμη και για παιδιά, ξέρεις, πιο μικρής ηλικίας, ή ακόμα και για παιδιά που είναι πιο παχουλά, ή ακόμα και για παιδιά που είναι πιο μαζεμένα, είναι πιο μετρημένα, δεν εξωτερικεύουν εύκολα τα συναισθήματά τους. Νομίζω ότι ο χορός είναι ένα πολύ ωραίος τρόπος εκτόνωσης και εκμάθησης. Ναι, ναι, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος. Και ανάλογα το παιδί, ακολουθεί και το είδος που μπορεί να τον εκφράσει καλύτερα. Ωραία, επειδή λοιπόν θέλεις να ακολουθήσεις και την παιδαγωγική και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω λίγο να μου πεις, γιατί θα μπούμε τώρα σιγά σιγά όλοι σε μια διαδικασία, καθώς ανοίγουν τα πράγματα, καθώς ξεκινούν τα μαθήματα, καθώς τα παιδιά θα επιστρέψουν στον αθλητισμό ή θα επιστρέψουν σε αγαπημένες δράσεις τις οποίες κάνουν. Πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί? Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Εσύ τώρα είσαι 19, κάποια πράγματα ίσως έχουν περάσει και τα σημερινά παιδιά που είναι 12, 13, 14 ή ακόμα και πιο μικρά, τα πράγματα είναι έτσι λίγο δύσκολα με τόσους πειρασμούς, με τόσο ίντερνετ, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί σε μικρή ηλικία ή ακόμη και αν δεν έχει αυτοπεποίθηση, γιατί μπορεί να έχει 5 κιλά παραπάνω ή γιατί μπορεί να θεωρείται παχουλό ή γιατί μπορεί στο σχολείο κάποιος να του κάνει bullying και να του λέει ότι έχεις κάποια κιλά. Πόσο σημαντικό να ακολουθείς τον αθλητισμό ή να ακολουθείς το χορό? Είναι πολύ σημαντικό, αλλά θεωρώ ότι παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής ή ο δάσκαλος αντίστοιχα στο να βοηθήσει το παιδί. Αυτό γίνεται, ξέρεις, δηλαδή αυτό το να έχεις μια καλή σχέση με τον προπονητή, το βλέπεις? Δηλαδή από τα πρώτα μαθήματα καταλαβαίνεις αν ταιριάζει με έναν άνθρωπο ή αν αυτός ο άνθρωπος θα σε βοηθήσει? Έχουν υπάρξει προπονητές με τους οποίους, χωρίς να το λέω με την αρνητική την έννοια, δεν έχεις κολλήσει τόσο πολύ, δεν σε έχουν βοηθήσει όσο θα περίμενες λόγω της σχέσης που δεν ήταν τόσο καλή? Αυτό το timing το δικό σας δεν ήταν καλό? Ναι, έχουν υπάρξει. Αλλά δεν μπορείς να διαλέξεις προπονητή, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Όχι, φυσικά και μπορείς να διαλέξεις. Α, μπορείς να διαλέξεις προπονητή. Ωραία. Αυτά είναι ωραία. Λοιπόν, είσαι 19. Κάποια στιγμή τελειώνεις τη σχολή χορού. Συμμετέχεις εντωμεταξύ σε διαδικτυακές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται είτε πανελλήνιες είτε παγκόσμιες. Και θέλω να μου πεις, πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, ποια είναι η διαφορά ενός πανελλήνιου διαγωνισμού και συμμετοχή σου και ποια είναι η διαφορά σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό? Βασικά όλοι οι διαγωνισμοί του Latin είναι διεθνείς. Ωστόσο, το Latin δεν είναι πανελλήνιο, είναι διεθνές. Υπάρχουν και πανελλήνιοι αγώνες, όπου οι κριτές είναι μόνο Έλληνες, οι χορευτές είναι μόνο Έλληνες και κρίνεσαι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά τα περισσότερα είναι φεστιβάλ χορού, παύλα διαγωνισμοί, έτσι το ονομάζουν, όπου οι κριτές είναι από όλο τον κόσμο, και Έλληνες και ξένοι, και μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Τώρα τα εξ ολοκλήρου παγκόσμια, οι κριτές είναι συνήθως μόνο από το εξωτερικό. Έχεις δει κάποιον κριτή ή κάποιο χορευτή που να θαυμάζεις ή να τον δεις από κοντά ή να τον δεις σε ένα βίντεο άλλο να διαγωνίζεται απέναντί σου και να έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό? Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω, από το θαυμασμό και από την έννοια ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε ηλικία ο προπονητής, ο κριτής προφανώς και είναι μεγαλύτερος, ή κάποιος διαγωνιζόμενος, κάποια διαγωνιζόμενη, και να πεις πω θα διαγωνιστώ σε ένα διαγωνισμό που θα είναι και η τάδε, ας πούμε, πρωταθλήτρια μέσα. Ναι, στις δικές μου κατηγορίες δεν έχει τύχει να είναι κάποιος τόσο σε υψηλά. Ωστόσο, στα ζευγάρια όμως που βλέπω όταν πάω στους αγώνες, έχουν υπάρξει και στο Athens Dance Festival που κατεβαίνουμε το Φλεβάρι,
Είναι ένα ζευγάρι που είναι πρωταθλητές στον κόσμο. Από την Αγγλία είναι, που τους έχω δει live. Και σε μαθήματα που κάναμε τώρα πρόσφατα, που κάναμε το Elite Workshop, ήταν πάρα πολλά ζευγάρια κορυφαία που τους είδαμε, ας πούμε, live. Πες μου λίγο για αυτό το Elite. Αυτό ήταν διαδικτυακό? Ήταν διαδικτυακό σεμινάριο, ουσιαστικά, με τους καλύτερους στον κόσμο, στο Latin. Ήταν 11 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, ένα Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Και παρακολουθούσαμε ξεχωριστά κάποιες ώρες και ο καθένας έκανε από κάποιο χορό, ας πούμε, κάποια τεχνική πάνω στο λοιπόν, χορό. Εκεί, στο Elite, είδες κάποια κίνηση ή είδες κάποιο χορευτικό το οποίο θες να το κλέψεις εισαγωγικά ή να το κάνεις ή να το ξέρεις, να το βάλεις μέσα στο πρόγραμμά σου? Στο Latin είναι συγκεκριμένα πράγματα που χορεύουμε, δηλαδή δεν κάνει ο καθένας. Ναι. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη βάση. Και μετά ο καθένας προσθέτει το δικό του στοιχείο. Mm-hmm. Τώρα να κλέψω, δεν θα κλέψω από κάποιον κάτι. Ναι, δεν το εννοώ το να κλέψεις, ναι, παιδί μου. Κατάλαβες πώς το λέω. Να δεις μια κίνηση και να πεις «Ουάου, τι κίνηση είναι αυτή». Αλλά στο Latin δεν υπάρχει αυτό το να δεις κάτι διαφορετικό. Βλέπεις, σίγουρα βλέπεις διαφορετικό, αλλά είναι αυτό που βάζει ο καθένας, η δική του πινελιά. Δεν ναι. Θα πάρεις αυτό που κάνει. Θέλω να δούμε άλλη μια φορά τις φωτογραφίες της Γεωργίας και θέλω να μου πεις στόχους, δηλαδή από εδώ και πέρα. Φαντάζομαι ότι η πρώτη θέση στον κόσμο, την οποία τη λέμε εμείς τόσο απλά, Γεωργία μου, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το να έχεις βγει πρώτη στον κόσμο και το να ανάμεσα σε τόσους αθλητές και σε τόσες ομάδες να έχεις πάρει μια τόσο σημαντική διάκριση. Έχεις αντιληφθεί το μέγεθος της διάκρισης αυτής? Είναι σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε τώρα τι στόχους βάζεις, δηλαδή τι θες να ακολουθήσεις? Υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες διοργανώσεις που θα πάρεις μέρος? Ακόμα προπονήσεις για κάτι που θα γίνει μετέπειτα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες? Ήδη έχω συμμετάσχει σε άλλον Ελλήνα αγώνα του IDTA που είναι στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό διαδικτυακά, Γεωργία? Όλα διαδικτυακά. Οπότε ναι. πότε πιστεύεις ότι θα σταματήσει αυτό το διαδικτυακό επιτέλους και θα βρεθείτε από κοντά? Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει ενημέρωση? Προς το παρόν όλοι οι αγώνες, έχω και άλλους αγώνες μέχρι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι βρε είναι αύριο. Ποιο μέχρι το καλοκαίρι? Δηλαδή έχεις το μήνα αυτό και τον Ιούνιο έχεις, ας πούμε, αγώνες? Ναι. Α, πολύ ωραία. Διαδικτυακά πάντα, όπως είπαμε. Ναι, οι οποίοι ναι, είναι σόλο, Γεωργία. Εγώ χορεύω σε σόλο, ναι. Ωραία. Και στόχος είναι σε πανελλήνιο επίπεδο, διεθνές επίπεδο? Ο ένας είναι πανελλήνιο και ο άλλος είναι διεθνές. Ωραία. Ο στόχος εκεί? Θα μου πεις, εδώ πήραμε πρώτη θέση στο παγκόσμιο. Τι στόχο λες να βάλουμε για το πανελλήνιο? Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, σαφώς η πρώτη θέση είναι στόχος. Ναι. Εντυπωσιάζονται οι συμφοιτητές στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο, από το σώμα, από την ευληγησία, από τη χάρη, γιατί ο χορός προσθέτει και χάρη σε έναν άνθρωπο. Εντυπωσιάζονται, σου λένε, παιδί μου, πω, φαίνεται ότι κάνεις χορό, φαίνεται ότι χορεύεις. Να σου πω ότι μέχρι στο Πανεπιστήμιο δεν έχω πάει ακόμα. Λόγω ότι γίνονται όλα διαδικτυακά. Σωστό και αυτό. Σωστό. Ναι, ναι. Σωστό. Ακόμα δεν είναι. Άντε, με το καλό και στο Πανεπιστήμιο, με το καλό και σε κάνα διαγωνισμό live με φυσική παρουσία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας εδώ στην εκπομπή Αθλολογίας και σου εύχομαι τα καλύτερα, Γεωργία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με Βασίλεια Λαμάνο, Coffee Mountain Trail και βεβαίως Μανώλη Ροκίδη και Ακαδημία Ρώμα. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ.
Δέσποινα, Bakery House. Τεράστια γκάμα προϊόντων. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Δέσποινα, αρτοποιία σαχαροπλαστεία. Αχνηστά ψωμιά, ολόφρεσκα σφολιατοειδή, καφές και παγωτό, μεγάλη ποικιλία από μπάρες, κέικ, κούκις, κριτσίνια, αλμυρά, γλυκά και λαχταριστές τούρτες που φτιάχνονται μπροστά μας. Δέσποινα, αγνά υλικά, αγάπη για τη δουλειά μας, φαντασία που δεν σταματάει ποτέ. Προϊόντα που καλύπτουν όλες τις γεύσεις. Δέσποινα, Bakery House, Sweets and More. Σε έναν κόσμο γεμάτο μετακινήσεις, χιλιάδες καθημερινές διαδρομές, αμέτρητα μακρινά ταξίδια και καμία αχρίαστη στάση σε συνεργείο. Όλα αυτά με μία βενζίνη και 98 οκτάνια. Η νέα Eco Premium 98 πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητά σας. Eco. Αυτό το καλοκαίρι δροσίζομαι γιατί έχω μπάρμπα στη Euronics Solomos. Κλιματιστικό AUX 12.000 BTU Inverter 349 ευρώ. Καταψύκτης 100 λίτρα μόνο 169 ευρώ. Ψύγιο καταψύκτης Hisense 1.85x60 inox με βρυσάκι 449 ευρώ. Ανεμιστήρες από 19.90 και όλες οι επώνυμες μάρκες κλιματιστικών με άμεση παράδοση στις καλύτερες τιμές. Euronics Solomos. Δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Η προστασία ανάμεσα σε εσάς και τον ήλιο. Τέντες Παγκράτη. Με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο. Με υπευθυνότητα στη δουλειά μας. Σε κάθε της λεπτομέρεια. Με τα καλύτερα υλικά και την τεχνολογία που εξελίσσεται κάθε μέρα. Τεντόπανα Κάλβαρη, Νιφάν και ηλεκτροκίνηση Σόμφη. Είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε για να καλύψετε κάθε ανάγκη και επιθυμία σας στον τομέα της σκίασης χώρων με τις καλύτερες τιμές. Τέντες Παγκράτης. Στην Εθνική Λευκύμης 38, Παγκρατέικα. Τηλέφωνα 26610-32078 και 28186. Το Ιδρώ λέει ναι στην οικονομία και παρουσιάζει τις αντλίες θερμότητας. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι και ζεστό νερό όλο το χρόνο. Οι αντλίες θερμότητας λαμβάνουν ενέργεια δωρεάν από το περιβάλλον, με την μεγαλύτερη απόδοση και το μικρότερο κόστος χρήσης, με ευκολία στην εγκατάσταση σε όλα τα κτίρια και δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα συστήματα, με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Αντλίες θερμότητας. Η πιο προσιτή και ολοκληρωμένη λύση στο υδρό. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρα. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πρώτη 97,5 Radio DJ. Πού πάμε για όλες τις επώνυμες εταιρείες σε ηλεκτρικές συσκευές? Ηλεκτρονέτ. Και για τηλεοράσεις, κλιματιστικά, πού πάμε? Ηλεκτρονέτ. Τέλος, ποιος συνεχίζει να τσακίζει τις τιμές? Μόνο η Ηλεκτρονέτ. Οι καλύτερες τιμές και στο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Μεσημέρης. Από την Κέρκυρα για την Κέρκυρα. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 54. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
Εδώ και 50 χρόνια στη Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, καθρέφτες μπιζουτέ, οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, αυτόματες πόρτες, κρύσταλλα ασφαλείας, γυάλινα κάγκελα, φυσαρμόνικες, ντουζιέρες, όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Από 28 Μαΐου επανασυντώνησε το δέκτη σου σε Έτωλο Ακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Ηλία, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Πρέβεζα. Πάρε το τηλεκοντρόλ. Πάτησε μενού. Επίλεξε εγκατάσταση ή ρυθμίσεις και αυτόματο συντονισμό. Τόσο εύκολα, τόσο απλά και χωρίς αλλαγή εξοπλισμού. Digia. Ένας υπέροχος ψηφιακός κόσμος. Χρώματα, Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα, Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστροφή στις αθλολογίες. Βεβαίως το θέμα των ημερών, το πολύ σημαντικό θέμα των ημερών είναι το Corfu Mountain Trail. Με τη συμμετοχή αξιόλογων αθλητών και παγκόσμιων πρωταθλητών, παρακαλώ, θα σημειωθεί μια πολύ μεγάλη διοργάνωση όσον αφορά το νησί. Βασίλης Αλαμάνος, ο πρωτεργάτης της προσπάθειας όλης αυτής. Θέλω να σας πω ότι φέτος έχει ένα διαφορετικό παγκόσμιο χρώμα. Κάθε χρόνο, βέβαια, έχουμε πολύ σημαντικές συμμετοχές στο Corfu Mountain Trail. Ο Λούντοβιτς Πομερέτ, ο Γάλλος στην καταγωγή νικητής του Ultra Trail de Mont Blanc, το πούμε και λίγο στα γαλλικά μας, το οποίο ο Βασίλης καλύτερα μάλλον. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται βεβαίως στο νησί και θα συμμετάσχει στο Corfu Mountain Trail. Βασίλης Αλαμάνος κοντά μας την μέρα που υπάρχει οργασμός από συμμετοχές, από κόσμο που τρέχει για να αγωνιστεί στο Corfu Mountain Trail. Βασίλη, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο τρέξιμο και εμείς για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τον αγώνα, που είναι ακόμα πιο δύσκολα φέτος, γιατί πρέπει να τηρήσουμε και τα πρωτόκολλα στο έπακρο. Ωραία. Όσον αφορά τα πρωτόκολλα, τι απαγορεύσεις υπάρχουν φέτος, Βασίλη, για το Corfu Mountain Trail? Εντάξει, για το Corfu Mountain Trail, όπου υπάρχουν ότι πρέπει να δοθούν οι κινήσεις, να κρατηθούν οι αποστάσεις, πρέπει οι εθελοντές να μην έρθουν σε καμία επαφή με τους αθλητές, πρέπει επίσης να. Στη διαδικασία του ανεφοδιασμού, εννοείς, όπου θα μπορούν να προμηθεύονται κάποια υγρά οι αθλητές? Σε αυτά θα έχει ο καθένα, όλα αυτά θα τα παίρνουν μόνοι τους. Ωραία. Δεν θα έχει επαφή με αθλητές, με εθελοντές κτλ. Επίσης, όλοι κάνουν τεστ και μας είναι λίγο διαδικασία και στη γραμματεία να διαβάσουμε τα τεστ, να είμαστε όλοι στο 100% όπως πρέπει. Τώρα, η διοργάνωση πήρε αναβολή λόγω των συνθήκων και της πανδημίας και όλα αυτά που βιώνουμε. Φαντάζομαι όμως ότι τελικά είσαι χαρούμενος που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι, είμαστε χαρούμενοι όλη η ομάδα. Καταφέρνουμε αυτό το αθλοτουριστικό event να γίνει. Είμαστε επίσης χαρούμενοι γιατί το 65% είναι τουρίστες που ήρθαν στο νησί μας για το Corfu Mountain Trail και να το συνδυάσουν με τις διακοπές τους. Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, η Κέρκυρα ούτως ή άλλως συγκεντρώνει λόγω της ομορφιάς και λόγω του τοπίου και λόγω του ότι τόσα όμορφα πράγματα που έχουμε σε αυτό το νησί συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και αθλητών και όχι μόνο. Τώρα, πες μου λίγο για τον. Καλά, καταρχήν αυτό το πλάνο θέλω να σας πω ότι αυτό το κομμάτι με τον Βασίλη το γράφουμε νωρίτερα από την εκπομπή Αθλολογίες, γιατί είναι μέρα έξω, το βλέπετε ούτως ή άλλως, αλλά δεν μπορούσαμε να τα πούμε πιο αργά γιατί έπρεπε να έχουμε αυτό το τοπίο πίσω. Εκεί είναι και όλοι οι αθλητές κοντά σου, Βασίλη, ή έρχεται κόσμος για να δηλώσει συμμετοχή, να μας δώσεις λίγο. Α, πολύ ωραία. Έτσι. Θέλω να βλέπουμε λίγο. Ναι, γύρισε μας λίγο το. Ναι. Εκείνοι οι αθλητές λοιπόν που θα συμμετάσχουν στο Corfu Mountain Trail ή έρχονται αυτοί που δηλώνουν συμμετοχή σιγά σιγά? Οι συμμετοχές έχουν κλείσει εδώ και μια εβδομάδα. Έχουν κλείσει. Ήταν περιορισμένος αριθμός. Ναι.
έρχονται να παραλάβουν τα VIP number, να δώσουν τα self, τα test που έκανε για τον COVID ή αν δείξουν τα αποδεικτικά και να πάρουν τα νουμεράκια τους και πληροφορίες για να τρέξουν αύριο στον αγώνα. Ωραία, η συμμετοχή, Βασίλη, για πες μου, πόσος κόσμος θα τρέξει στο Corfu Mountain Trail? Θα τρέξουν περίπου γύρω στα 70 άτομα στην κάθε διαδρομή. Γύρω 70 σε κάθε διαδρομή. Πόσες διαδρομές έχουμε? Έχουν διαδρομές γύρω στα 300 άτομα είναι, αλλά θα τρέξουν σε 4 διαφορετικές εκκινήσεις σε 2 ημέρες για να μην έχουμε συνοστισμό και να μπορέσουν να διαχειριστούμε και να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα και την ασφαλή. Οι εκκινήσεις κυρίως είναι στη Μεσογείο και ο τερματισμός. Για πες μου λίγο τα δρομολόγια όσον αφορά τα... Εκτός από το Ultra, το οποίο είναι, ξεκινάει το Σάββατο το πρωί από τον Ύψο. Το Ultra πόσο δρόμο έχουμε? 110 χιλιόμετρα. Μάνδρε Βασίλη μου, και εσύ 110 χιλιόμετρα πήγες και έβαλες, βρε αγόρι μου. Πολλά είναι αυτά τα 110 χιλιόμετρα. Περνάει από 23, από 23 χωριά. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί οι εθελοντές στα χωριά έχουν ανταποκριθεί στο μέγιστο. Πολύ ωραία. Και οι τοπικοί συλλόγοι για αυτά δίνουν τα μέγιστα. Θα είναι όλη νύχτα μαζί μας. Το περιμένουν γιατί και πέρσι δεν μπόρεσαν να το κάνουν και είναι πολύ ευχάριστο αυτό ότι κινητοποιούνται οι τοπικές κοινωνίες και το έχουν αγκαλιάσει. Πολύ ωραία. Και υπάρχει σηματοδότηση, φαντάζομαι, σε όλους τους δρόμους όπου θα κινηθούν οι αθλητές. Ξέρει καθένας που θα πάει και προς τα πού. Βάλαμε άλλη μια φορά μόνιμη σηματοδότηση για να μπορούν να περπατηθούν και τα μονοπάτια από όλο τον κόσμο για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Υπάρχουν διαδρομές όπου οι αθλητές θα τρέχουν και το βράδυ, Βασίλη? Οι τελευταίοι αθλητές μπορεί να τους πιάσει και το βράδυ. Α, οπότε θα μπορεί να υπάρξει και κάτι τέτοιο. Πες μου λίγα λόγια για τον Λούντοβιτς Πομερέτ, ο οποίος ήταν ο νικητής του Ultra Trail de Mont Blanc. Πες το μου εσύ με τα γαλλικά τα ωραία, βρεσί Βασίλη μου, λίγο να ακουστεί. Ultra Trail Mont Blanc. Έτσι. Να ακουστεί ωραία. Το 2016 νίκησε την κούρσα, την πιο δύσκολη κούρσα. Ίσως. Πόσο χρονών είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Βασίλη? 46 χρονών. Α, είναι 46 χρονών, δηλαδή το τρέξιμο, επειδή εμείς έχουμε κάνει και άλλες συζητήσεις παλιότερα, το να τρέχεις και μάλιστα πολλά χιλιόμετρα, νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις και όσο αποκτάς την εμπειρία και ξέρεις το σώμα σου καλύτερα και τις αντοχές σου, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι να τρέχεις και να είσαι 25 χρονών, 30. Τις μεγαλύτερες αποστάσεις αυτό είναι. Απλώς κάνεις την έκρηξη. Δηλαδή για τους αγώνες ταχύτητας κτλ. Είναι μέχρι τα 30. Οι μεγάλες αποστάσεις και οι υπεραποστάσεις ξεκινάνε μετά. Θέλω να δούμε και κάποιες φωτογραφίες. Εμείς όσο μιλάμε με τον Βασίλη Αλαμάνο, Corfu Mountain Trail, τα υπέροχα μετάλλια, να δούμε τα υπέροχα. Τα έχετε φτιάξει όλα, βρε Βασίλη μου, το τι, τις διαδρομές, το τι έτσι είναι κάποιες πρόβες που έχετε κάνει. Οι αθλητές που έχουν. Αυτό είναι από πέρσι. Εδώ θέλετε πάλι να τερματίσετε και να δούμε υπέροχες φάτσες και να δούμε υπέροχα χαμόγελα. Εδώ είναι τα μετάλλια για τους νικητές και στην επόμενη φωτο... Εδώ θα μείνουμε εδώ, γιατί ο Λούντοβιτς Πομερέτ μαζί με σένα, θύμισε μου και το όνομα του επίσης άλλου κυρίου που πήγατε και βραβευτήκε. Πες μου, Βασίλη, άλλη μία, δεν σε άκουσα. Ο Αρκούδης είναι ο τεχνικός. Ο Αρκούδης, μπράβο, ναι. Λοιπόν. Νούμερο ένα trail runner στο νησί μας. Ναι. Έχει περισσότερες εμπειρίες, έχει κάνει 16 φορές τον Όλυμπο, έχει κάνει 3 φορές το UTMB. Πόσες φορές έχει κάνει τον Όλυμπο? 16 φορές. 16 φορές τον Όλυμπο. Είναι στους 2 αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει το σερί για 16 χρόνια. Ο παγκόσμιος λοιπόν πρωταθλητής βρέθηκε στο Δημαρχείο του νησιού. Εντάξει, νομίζω ότι μόνο και μόνο το ότι θα πάρει μέρος στο Corfu Mountain Trail, το ότι βρέθηκε στο νησί μας ένα τόσο σημαντικό αθλητής, ο οποίος, από ό,τι καταλάβαινε, και λίγο μαζεμένος, δεν θέλει πολλά φώτα, πολλές δηλώσεις και τέτοια, είναι λίγο πιο μαζεμένος, Βασίλη, ε? Είναι ταπεινός, είναι σαν και εμάς. Είναι αυτός άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι το ποιος είναι και δεν θέλει να αποδείξει κάποιος. Θέλει να περνάει ταπεινά τη ζωή του. Ναι. Τώρα, η διατροφή ενός παγκόσμιου πρωταθλητή, ας πούμε, Βασίλη, σε διάστημα που υπάρχει τρέξιμο και όπως είναι το Corfu Mountain Trail, ποια είναι? Είναι μια διατροφή ηλιτή? Εντάξει, συνήθως προσπαθούν τις τελευταίες μέρες να βρουν αρκετούς υδατάνθρακες, μακαρόνια κτλ. Έτσι ώστε να έχουν ενέργεια τη διάρκεια της κούρσας. Επίσης, στη διάρκεια της κούρσας, στο κάθε χωριό έχουν βάλει συγκεκριμένα πράγματα, τοστάκια, σούπες, οτιδήποτε χρειάζεται να σταθείς, ακόμη και ζυμαρικά, για να μπορέσει να συντηρηθεί για σχεδόν μία μέρα που θα τρέχει. Οι αθλητές που τρέχουν στο Ultra, τελειώνοντας μετά από αυτά τα 100 τόσα χιλιόμετρα, Βασίλη,
Φαντάζομαι ότι έχουν χύσει πολλά λίτρα υδρότα και έχουν χάσει πολλή ενέργεια και πολλές θερμίδες. Εντάξει, αυτό γίνεται, είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, είναι εξαντλημένοι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι κάνοντας όλη αυτή μια προετοιμασία τουλάχιστον 9 μηνών για να λάβουν μέρος στον αγώνα, θα είναι και λιγότερο θα χρειαστούν ενέργεια και θα μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα. Τώρα, το γεγονός ότι συνδυάζεται μια τόσο σημαντική εκδήλωση με την προβολή της Κέρκυρας στο εξωτερικό, γιατί εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, υπάρχουν άλλες, καταρχήν πριν πάμε στην ερώτηση, υπάρχουν άλλες συμμετοχές, έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πανελλαδικές συμμετοχές, υπάρχουν άλλες διεθνείς συμμετοχές, Βασίλη? Υπάρχουν και άλλες διεθνείς συμμετοχές. Υπάρχουν και κάποιος Γάλλος, ο Στεφάν Εσουέξ, ο οποίος ίσως κερδίσει το Ultra, τα 110 χιλιόμετρα. Α, ο παγκόσμιος δεν παίζει να κερδίσει το Ultra. Άλλος θα το κερδίσει, λες? Ο Πομερέτ θα τρέξει στα 40 χιλιόμετρα. Α, στα λίγα θα τρέξει, στα 40. Τώρα τα λέμε λίγα εμείς που δεν πάμε ούτε από εδώ μέχρι εκεί. Ναι. Η πιο μικρή διαδρομή, Βασίλη, ποια είναι? Η πιο μικρή είναι τα 10 χιλιόμετρα. Ωραία τα 10 χιλιόμετρα. Ορίστε. Αυτό είναι μια διαδρομή. Πολύ ωραία τα 10 χιλιόμετρα. Τώρα, πάμε λοιπόν στην ερώτηση αυτή, ότι αγώνες ανωμάλου δρόμου, ένας θεσμός πλέον για το νησί, το Corfu Mountain Trail, με διεθνής αναγνώριση και διεθνείς συμμετοχές. Και η Κέρκυρά μας, καλά, εντάξει, έχεις βρει, μου έχεις φτιάξει σήμερα ένα κάδρο και ένα πλάνο με το Φρούριο πίσω σε αυτό το μαγευτικό νησί. Δηλαδή, τα έχεις κάνει όλα, ούτε σε καρποστάλισε. Νομίζω ότι συνδυάζονται όλα όμορφα. Και ο αγώνας και το νησί μας το υπέροχο. Εντάξει, το ξέρετε ότι αυτή την εποχή το νησί μας είναι ίσως το καλύτερο σαν φύση. Ναι. Ήταν καιρός και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να τα απολαύσουν στο μέγιστο οι αθλητές. Δεν κάνει και πολύ ζέστη αύριο από ό,τι λέει. Αυτό είναι καλό, Βασίλη, το ότι δεν κάνει πολύ ζέστη, έτσι? Ναι. Εντάξει, είναι ιδανικό, δεν τα λοιπόν αρκετά οι αθλητές. Τώρα, ξέρω ότι επειδή είσαι στη διοργάνωση του σημαντικού αυτού αγώνα και έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, δεν τρέχεις εσύ, δεν αγωνίζεσαι. Εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις, ναι, αλλά τσιγκλιέσαι όμως, δηλαδή λες, αχ, και να τρέχα δίπλα-δίπλα με τον Πομερέτ, αχ, και να τρέχα, το θέλεις. Εντάξει, θα βρεθούμε σε άλλο αγώνα. Α, για, κάτσε τώρα, κάτσε, τα πετάς έτσι αυτά. Θέλω να μείνουμε βέβαια στο Corfu Mountain Trail, αλλά θέλω να μου πεις και για επόμενη. Υπάρχουν επόμενοι στόχοι? Επόμενη στόχη όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είναι το Greek Hero, το διεθνή τρίαθλο που έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει το νησί μας και θα είναι για τη σειρά των 20 αγώνων. Εδώ θα γίνει στην Κέρκυρα, Βασίλη? Ναι, ήταν να γίνει τον Απρίλιο και το μεταφέραμε τον Οκτώβριο, 17 Οκτώβριο. Ωραία. Μαζί το ίδιο Σαββατοκύριακο θα γίνει και το Corfu Town Trail, όπου είχε γίνει και πέρυσι. Μπράβο. Για να έχουμε πάλι το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν δύο υπέροχα event στο νησί μας. Άρα αναμένουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε αυτές τις δύο διοργανώσεις που λες. Ναι, σε αυτές συνεργαζόμαστε και με το Δήμο Τοπικής Κέρκυρας. Επίσης να αναφέρω ότι μας βοηθάνε πολύ και οι τοπικοί επιχειρηματίες σιγά σιγά στο Corfu Mountain Trail. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο μεγάλος χορηγός μας, το Αχτή Μεσογγύ, το Μεσογγύ Resort, στο ξενοδοχείο. Εκεί θα γίνουν, φαντάζομαι, και πολλές εκδηλώσεις κοντά στη Μεσογγύη, δηλαδή για τερματισμοί, κινήσεις κτλ. Έτσι δεν είναι? Ναι, θα γίνουν εκεί και άλλοι χορηγοί οι οποίοι μας. Μπράβο τους που βοηθάνε και μπράβο τους που στηρίζουν, γιατί μια τέτοια διοργάνωση αλήθεια ότι θέλει και χρήματα. Εντάξει, όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις και το επίπεδο, σίγουρα χρειάζεσαι υποστήριξη για να μπορέσεις να παρέχεις τις απαραίτητες υπηρεσίες. Άρα, εσύ τον Οκτώβριο θα τρέξεις, δηλαδή? Όχι. Πότε θα τρέξεις εσύ, πού θα πας εσύ, πότε θα πεις? Θα πάω εκτός να τρέξω. Αν δεν ακυρωθούν κάποιοι αγώνες, έχω κάνει μια προετοιμασία για να τρέχα στο Σέλτμαν στη Σκωτία. Τον Ιούνιο, εάν πάνε όλα καλά, θα πάω εκεί. Για την ώρα ισχύει τον Ιούνιο, δηλαδή, η Σκωτία? Η Σκωτία ισχύει. Ωραία. Η Ελβετία που είχαν κανονίσει άλλον αγώνα ακυρώθηκε. Ωραία και στην Ελβετία, αλλά και στη Σκωτία, μια χαρά. Ωραίες εμπειρίες που αποκτάει κανείς, Βασίλη, μέσα από αθλητικές διοργανώσεις τόσο πολύ μεγάλες. Δηλαδή, όχι μόνο το να γυρίζεις στον κόσμο και να γυρίζεις σε τόσες σημαντικές πόλεις, αλλά και, να γνωρίζεις ανθρώπους όπως, ας πούμε, ο Πομερέτ, να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει σημαντικά πράγματα στη ζωή τους μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό ίσως είναι και ένας λόγος που ξεκίνησα το Corpo Mountain Trail. Όπως γνωρίζεις και από την Κοπηλασία, είχα αρκετούς Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές φίλους. Μ' αρέσει οποίοι... που κάθε φορά αναφέρεις την Κοπηλασία, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο μ' αρέσει. Και την πρώτη χρονιά που έγινε το Corpo Mountain Trail 2011, μετέβησαν σχεδόν όλοι οι αθλητές που είμαστε μαζί στην εθνική ομάδα. Και οι πιο μεγάλοι αθλητές είναι πολύ σημαντικό να κουβεντιάζεις μαζί τους, να μαθαίνεις πράγματα, να εξελίσσεσαι, να βλέπεις την νοοτροπία τους, να καταλάβεις κάτι διαφορετικό, να καταλάβεις από αυτό που νομίζουμε ότι είναι κάποια ντίβα, κάποιος πρωταθλητής κτλ. Δεν είναι ντίβες. Οι περισσότεροι είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι, όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, γιατί και στην Κοπηλασία τραβάς κουπί, αλλά και στο Corfu Mountain Trail και στους Μαραθώνιους θέλει και εκεί άλλο κουπί βέβαια, αλλά έχει, αυτό, έχει και αυτό τη δυσκολία του. Λοιπόν, ο Πομερέτ, φαντάζομαι ότι και οι αθλητές οι διεθνείς που συμμετέχουν στο Corfu Mountain Trail ακριβώς για αυτό το λόγο είναι σήμερα, γιατί όταν ακολουθείς μια ζωή και μια προπόνηση και ένα λιτό βίο και μια διατροφή και δοκιμάζεις τις αντοχές σου και τις τεστάρεις, δεν μπορείς παρά να είσαι σεμνός με τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι? Ναι, καταλαβαίνεις τα περιθώρια και καταλαβαίνεις πώς πρέπει να κινηθείς. Πόσο χαρούμενος, θέλω, επειδή θα κλείσουμε σιγά σιγά, θέλω να μου πεις πόσο χαρούμενος είσαι που το Corfu Mountain Trail ξεκίνησε, είναι ποια χρονιά αυτή η σημερινή, η φετινή? Η ένατη, 9 χρόνια Corfu Mountain Trail και έχει εξελιχθεί τόσο πολύ αυτός ο θεσμός, Βασίλη, από τις συμμετοχές, από τα ονόματα, από τις διαδρομές, από την ικανοποίηση που παίρνεις από όλα αυτά. Μέσα σε 9 χρόνια υπάρχει τρομερή εξέλιξη. Τώρα λοιπόν, μετά από 9 χρόνια, πώς νιώθεις για αυτό το θεσμό που έχει γίνει θεσμός πλέον το Corfu Mountain Trail και κάποιοι ακόμη το περιμένουν πώς και πώς? Κοίταξτε να δείτε, εμένα νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος γι' αυτό, όπως και όλη η ομάδα του Corfu Mountain Trail, ο Προκόπης Αρκούδης, ο Κώστας Στρατηγός που ξεκινήσαμε στην αρχή τα βήματα αυτά. Ναι. Επίσης νιώθω πολύ περήφανος και συγκινημένος από την βοήθεια των εθελοντών, όλων των ανθρώπων που είναι στο παρασκήνιο. Οι εθελοντές, φαντάζομαι, Βασίλη, είναι πάρα πολύ, έτσι, σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Αν φανταστείς ότι 23 χωριά το Σάββατο θα είναι στο πόδι, ναι, για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, ο καθένας με το κομμάτι του, και όλους τους προηγούμενους μήνες στο παρασκήνιο για να ετοιμαστούν οι διαδρομές και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έχετε ρίξει πολύ δουλειά. Θέλω να βλέπουμε τις φωτογραφίες για να δούμε. Η ομάδα είναι πολύ μεγάλη και δικιά μας πλέον. Η Άντριν Γιώκουτη στη γραμματεία, ο Σπύρος Απέργης στα μονοπάτια βοήθησε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που βοήθησαν πάρα πολύ. Και θέλω να δούμε μια επόμενη φωτογραφία όπου υπάρχει ξενάγηση στα μονοπάτια του νησιού με το team του Corfu Mountain Trail. Βλέποντας από Μερέτ τα μονοπάτια, βλέποντας κάποιες. Εδώ, να μείνουμε εδώ. Βλέποντας κάποιες διαδρομές, βλέποντας πού θα πάτε, πού θα κινηθείτε, το φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό του άρεσε. Του άρεσε πάρα πολύ. Γοητεύτηκε πολύ με το νησί μας. Είναι πάρα πολύ πράσινο, λέει, πάρα πολύ όμορφο. Τεχνικό βέβαια. Αλλά τι εννοείς τεχνικό πολύ... βέβαια? Τεχνικό βέβαια το μονοπάτι όσον αφορά τα κομμάτια τα δρομικά που θέλουμε να τρέξουμε στο... Έχει αρκετές πέτρες, ναι, είναι πιο από το φόρες, αυτό. Ναι. Δεν είναι χωμάτινο τόσο το νησί. Άρα οι διαδρομές που έχετε επιλέξει είναι διαδρομές, φαντάζομαι, που τις επιλέξετε με κάποια κριτήρια, δηλαδή για να δυσκολέψετε και λίγο τα πράγματα ή για να είναι πιο ωραία η αγωνιστική δράση των παιδιών? Το 85% πρέπει να είναι ή χωματόδρομος ή μονοπάτι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πέφτει πολύ κυμμένο στο νησί μας. Ναι. Άρα είναι όπου μπορείς να βρεις περισσότερο χωματόδρομο και περισσότερο μονοπάτι. Και μ' αρέσουν και τα 23 χωριά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουμε πάρα πολλοί σε αυτό το νησί που δεν ξέρουμε ούτε όλα τα χωριά της Κέρκυρας, ούτε έχουμε πάει σε όλα τα μέρη της Κέρκυρας, ούτε ξέρουμε όλα τα υπέροχα τοπία του νησιού. Οπότε και εσείς και όσοι θα συμμετέχουν βέβαια στο Corfu Mountain Trail, αυτοί οι 300 αθλητές περίπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν πράγματα που ίσως δεν έχουμε δει ακόμα κι εμείς, Βασίλη. Δεν τα έχουμε εξερευνήσει, δεν τα έχουμε κοιτάξει ποτέ. Ακριβώς. Έχουμε ένα παράδεισο δίπλα μας, αρκεί να το γνωρίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να μου πεις, αύριο ξεκινάτε 6 ώρα, είναι η πρώτη εκκίνηση? Ναι, ναι. Αύριο είναι 6 ώρα η πρώτη εκκίνηση. Όλες οι διαδρομές κλείνουν την Κυριακή? Κλείνουν την Κυριακή, ναι. Ωραία. Κυριακή μεσημέρι κλείνουν. Άρα θα έχουμε τους 3 πρώτους κάθε διαδρομής? Θα τους έχουμε, ναι. Ωραία. Υπάρχουν γυναικείες συμμετοχές, Βασίλη? Αρκετές. Αρκετές.
Ωραία. Ναι. Οπότε οι γυναίκες, δηλαδή, υπάρχει γυναίκα που θα τρέξει τα 100 κάτι χιλιόμετρα? Ναι, βεβαίως. Α, ναι, βεβαίως. Νόμιζα που θα μου έλεγες όχι, είχα έτοιμη την αντίδραση. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, ναι. Οπότε υπάρχει περίπτωση να την κερδίσει και όλα σε γυναίκα τη διαδρομή. Ναι, είναι τόσο απαιτητική που. Αρκετά δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο. Ναι, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το να τρέχουν 18 και πάνω οι αθλητές που συμμετέχουν στο Corfu Mountain Trail. Ναι, 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 ναι. Ο πιο μεγάλος αθλητής σε ηλικία δεν είναι ο Pomeret, φαντάζομαι. Είναι πάνω από 60. Είναι. Περίμενε, βρε Βασίλη μου, είναι πάνω από 60 ο πιο μεγάλος αθλητής. Ναι, ναι. Και σε ποια διαδρομή θα τρέξει? Στα 110. Πω, αγχώνομαι τώρα εγώ. Εγώ αγχώνομαι. Πάνω από 60 στα 110. Ναι. Ναι. Εσύ δεν αγχώνεσαι. Το προτιμάνε μεγάλες ηλικίες τα πολλά χιλιόμετρα. Ναι, όχι. Έχεις απόλυτη, είναι πολύ τιμητικό, αλλά για αυτούς τους αθλητές φοβάμαι εγώ τώρα πάνω από 60-110 χιλιόμετρα. Εσύ δεν αγχώνεσαι. Εντάξει, τους έχω δει να αγωνίζονται. Είναι πιο συνετοί από τους νέους και ναι, μπορούν να τα καταφύγουν και καταλήγουν λιγότερες φορές στους αγώνες. Λοιπόν, ένας καρδιολόγος στο νησί μου είπε ότι η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 για να διατηρείται ένας άνθρωπος και για να είναι καλή η υγεία του και για να δει αν θα του βγουν κάποια προβλήματα είναι το τρέξιμο. Μετά τα 40, το να τρέχουμε είναι η πιο σωστή άσκηση για οποιονδήποτε άνθρωπο. Παρακάνουμε σωστά. Άρα κάνετε σωστά. Πες μου και το σχολείο σου όμως γι' αυτό. Είναι το τρέξιμο. Εντάξει, εσύ το ζεις και μέχρι το ζεις και στη διάστασή του όλη. Είναι το τρέξιμο η καλύτερη άσκηση? Το τρέξιμο είναι αρκετά καλή άσκηση. Και το τρέξιμο και το ποδήλατο που μου αρέσει εμένα. Ναι, είναι αερόβια άσκηση. Είναι να συντηρείς τον εαυτό σου μέχρι 4 φορές την εβδομάδα από μία ώρα είναι το ιδανικό για να μπορείς να συντηρηθείς. Εάν θες παραπάνω πράγματα, μπορεί να σκηθείς παραπάνω. Ναι. Εντάξει, αλλά όσο για να έχεις μια καλή υγεία, ναι, 4 φορές την εβδομάδα, γύρω στις 5-6 ώρες την εβδομάδα είναι ό,τι πρέπει. Ωραία. Ο εξοπλισμός που έχει κάθε αθλητής, δηλαδή έχει τα παπούτσια του, έχει την εμφάνισή του, έχει το όνομά του, έχει το νούμερό του, τι άλλο έχει ο κάθε αθλητής? Στις μικρές διαδρομές δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει μόνο το υδροδοχείο του, γιατί ο καθένας πίνει το δικό του ποτήρι, ωραία, δεν μοιράζουν σωστά. Ούτε καν ποτήριες βαθμούς. Στις πιο μεγάλες διαδρομές υπάρχει ένας απαραίτητος εξοπλισμός όσον αφορά... Τον κουβαλάει ο αθλητής δηλαδή πάνω του? Ναι, κάποια πράγματα όπου μπορούν να το χρειαστούν σε περίπτωση που σταματήσει, σε περίπτωση που κάνει κρύο. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας και κάποια πραγματάκια πρέπει να τα έχει μαζί του. Ωραία. Ένα υποχρεωτικό εξοπλισμό. Λοιπόν, 22 και 23 του μήνα, αύριο και μεθαύριο, Corfu Mountain Trail. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ σημαντική διοργάνωση για το νησί. Νομίζω ότι κάνεις πολύ αξιόλογα πράγματα και ότι βοηθάς πολύ σημαντικά και στην προβολή του νησιού, αλλά και στο να δουν και κάποιοι άνθρωποι που κάθονται σε ένα καναπέ το τρέξιμο με τελείως διαφορετικό μάτι. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό να είσαι αρχάριος και να ξεκινήσεις τώρα, αύριο μεθαύριο, και τελείως διαφορετικό να μπαίνετε στη διαδικασία που μπαίνετε εσείς και κάποιοι πρωταθλητές και παγκοσμίου επίπεδου. Αλλά είναι έτσι ένα τικ, ένα ενθαρρυντικό για να το δει ο κόσμος και με άλλο μάτι. Την άσκηση, το τρέξιμο είναι πολύ ενθαρρυντικό. Όχι μόνο αυτό, είναι και ο τουρισμός. Τραβάμε ένα άλλο οικονομικό κομμάτι μας, το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Πλέον να ευχαριστήσω και τις τοπικές αρχές που έχουν βοηθήσει στην διεξαγωγή του αγώνα. Τέλεια. Λοιπόν, καλό αγώνα, να περάσουν όλοι καλά. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με Corfu Mountain Trail. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μανώλης Δωροκίδης και Ακαδημία Ρώμα. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Κοσμοτέ
Κορφού Genesis. Σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στα Γουβιά. Κορφού Genesis. Επίσημος αντιπρόσωπος Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu. Επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα καινούρια και μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων με εγγύηση. Ασφάλειες, εξουσιοδοτημένο σέρβις και ανταλλακτικά. Υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στην επιλογή του κατάλληλου αυτοκινήτου, τη φροντίδα και συντήρησή του. Κορφού Genesis. Νέες εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στα Γουβιά. Το συνεργείο μας παραμένει στη γέφυρα ποταμού. Για πληροφορίες 26 610 22 177. Κορφού Genesis. Με το βλέμμα μπροστά. Είναι βραβευμένο. Είναι αγαπημένο. Αν είναι να κάνεις αμαρτία, να την κάνεις σωστά. Καζιάνης Bakery and Pastry Daily Fresh. Όλα δικιάς μας παραγωγής. Βραφευμένα γλυκά, παγωτό, σιροπιαστά, cookies, τσουρέκια, αλλά και χειροποίητο ψωμί, αφράτες φωλιάτες, σάντουιτς, κριτσίνια, φρεσκοκομμένος εσπρέσο. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Καζιάνης. Ένα το όνομα, δύο τα σημεία. Βριώνη και Μεθοδίου. Καζιάνης έχει άλλη γλυκά. Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ. Για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Κέρκυρας. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κοτινάς. Μετά από 70 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και γνώσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επιλέξτε ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία αγροτικών εφοδίων και αξιόπιστων μηχανημάτων των πιο καταξιωμένων εταιριών. Το Garden Center Κοτινάς αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση χώρων πρασίνου από ένα μικρό ιδιόκτητο κήπο μέχρι τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα, στο Εμπορικό Κέντρο Περιφερειακής Οδού Λευκυμής. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κοτινάς. Το νέο πλοίο Ερμής της Κέρκυρας Seaways ξεκίνησε τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Πολυτέλεια, άνεση, ταχύτητα, με κυλιόμενες σκάλες και εύκολη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Κάνε την κράτησή σου τώρα. kerkyraseaways.gr. startmediacorfu.gr για πλήρη και άμεση ενημέρωση. Καλοκαίρι χωρίς μαΐστρο γίνεται. Restaurant Bar Maestro στην παραλία της Σαχαράβης. Βουτιές στη θάλασσα και στο καλό φαγητό. Γιατί όπως και αν το προτιμάς, εδώ θα το φας. Και πάντα σούπερ φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Maestro. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις γεμάτες επιτυχία. Για κρατήσεις 26630 63020. Και αυτό το καλοκαίρι Maestro στα σίγουρα.
Μελετήστε, σχεδιάστε και επιλέξτε από την αρχή τα σωστά συστήματα αλουμινίου. Δώστε πνοή στο σπίτι σας με τα πιο σύγχρονα και λειτουργικά συστήματα. Τα συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο σας εξασφαλίζουν απόλυτη μόνωση, υψηλή αισθητική και εξοικονόμηση ενέργειας, προστατεύοντας εσάς και το σπίτι σας. Αλουμίνκο. Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κερκύρας, ο Βάλε Αλεξάνδρα. Στον ποταμό και στο 26610-42664. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει κατάλληλο για όλους. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση θα προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του τηλεοπτικού προγράμματος. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Επιστροφή στις αθλολογίες για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Οι μικροί αθλητές μπήκαν στην αγωνιστική δράση. Οι ακαδημίες ξεκινούν σιγά σιγά την διαδικασία ενεργοποίησης των παιδιών. Τα παιδιά μπαίνουν στον αθλητικό χώρο. Μανώλης Δροκίδης, ένας άνθρωπος που πραγματικά εκτιμάω πάρα πολύ. Βρεθήκαμε στην προπόνηση της Ρώμα. Μιλήσαμε βεβαίως και με τους μικρούς αθλητές. Θέλω να σας πω ότι για όλες τις δηλώσεις που θα δείτε και για όλα τα πλάνα που πήραμε, υπάρχει η γονική συνένεση των παιδιών που παρακολουθούσαν την προπόνηση της Ακαδημίας Ρώμα και μετά από σχετική ερώτηση για το αν θέλουν τα παιδιά τους να μιλήσουν, να φωτογραφηθούν, να πάρουμε πλάνα, ήταν όλοι τους θετικοί. Γι' αυτό και θα δείτε τα πλάνα με τα παιδιά τα οποία μας μιλούν για το πόσο χαρούμενα είναι που επιστρέφουν στη δράση, για το πόσο χαρούμενα είναι που πατάνε το χόρτο, για το πόσο χαρούμενα είναι που ακούν τις οδηγίες του προπονητή τους με την μπάλα στα πόδια. Πολλές διαφορετικές ηλικίες, παιδιά που είχαν συνηθίσει όλο αυτό το καιρό να είναι με το WebEx, να είναι με το ίντερνετ, να είναι κλεισμένα στο σπίτι. Τώρα λοιπόν βγαίνουν εκτός σπιτιού, μπαίνουν σε αθλητικούς ρυθμούς. Ο Μανώλης Δροκίδης με μια πολύ μεγάλη πορεία όσον αφορά το χώρο του ποδοσφαίρου, με πολύ σημαντικούς τίτλους και διακρίσεις στο ενεργητικό του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθοδηγεί τα παιδιά. Μας μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μιλήσαμε με τους μικρούς αθλητές, μιλήσαμε και με τον Μανώλη Ροκίδη. Θέλω να δείτε όλα όσα μας είπε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που πραγματικά είναι υπέροχα και είναι τόσο ωθό όταν μιλάνε. Παίρνεις υπέροχες απαντήσεις όταν μιλάς με ένα παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν στο βίντεο που ακολουθεί τι έγινε και τι υπόθηκε με τον Μανώλη Ροκίδη και τους μικρούς αθλητές της Ακαδημίας Ρώμα. Πολύ όμορφες εικόνες, επιστροφή στον αθλητικό χώρο και για τους προπονητές βεβαίως. Μανώλης Δροκίδης δίπλα μου και Ρώμα, Ακαδημία Ποδοσφαίρου, αλλά και τα παιδιά τα οποία επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τα WebEx, τα μαθήματα τα ιντερνετικά, όλα αυτά με την πανδημία και την πάυση τόσους και τόσους μήνες. Ανυπομονούσαν οι μικροί αθλητές και νομίζω ότι φάνηκε και στις δηλώσεις που μας έκαναν. Μανώλη, τι ωραία εικόνα με τα παιδιά εδώ. Είχαμε καιρό να τη συναντήσουμε αυτή την εικόνα, μας έλειψε και στα παιδιά και στους προπονητές. Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε χαρούμενοι που ξαναξεκινήσαμε τις δραστηριότητές μας μετά από 7 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα και για μας που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητα να προπονούμε παιδάκια και τέτοια, αλλά και για τα παιδιά, τα οποία η δεύτερη προπόνηση σήμερα που κάνουμε είναι πολύ ωρεξάτα, έχουν όρεξη για να προπονηθούν. Φύγανε από τις 7 μήνες από την κλεισούρα
από τα τάμπλετ και από όλα αυτά τα άσχημα. Και τώρα ο πρώτος μας στόχος για μας είναι πώς να τα ξεκολλήσουμε από το σπίτι, γιατί 7 μήνες δημιουργήθηκε μια συνήθεια. Mm-hmm. Οπότε ο σκοπός ο δικός μας είναι πώς θα τα προσελκύσουμε, πώς θα τους δώσουμε καινούργια κίνητρα και ωρέξεις να φύγουν από τα σπίτια τους και να έρθουν πάλι στην καθημερινότητα. Όσα παιδιά είναι εδώ και άλλα πολλά που δεν ήρθαν λόγω φροντιστηρίων και τέτοια, ήρθανε προχτές, είναι πολύ ευχαριστημένα, συναντήσανε φίλους, συναντήσανε συμπαίκτες, συναντήσανε το γνωστό τους χώρο, το ποδόσφαιρο, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι ένα λαϊκό άθλημα και τραβάει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Ευελπιστούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, θέλει μεγάλη προσοχή, παρόλο ότι ανοίξαμε, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας, να τους έχουμε σε απόσταση, να φοράμε μάσκα, όχι τα παιδιά, όταν φεύγουν τα παιδιά και όταν έρχονται. Οι προπονητές να πλένουν τα χεράκια τους, να κρατάνε σε αποστάσεις και θέλω να πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά και θα μπούμε πλέον στην καθημερινότητα μία και καλή. Τα παιδιά ούτως ή άλλως έρχονται και με τα τεστ που κάνουν στο σχολείο, οπότε έχουμε αυτό και αυτό είναι εντολές της ΕΟΔΗ και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ότι όποιο παιδάκι έρχεται μία φορά την εβδομάδα πρέπει να μας προσκομίζει τη βεβαίωση ότι έχει κάνει αυτό που κάνει και στο σχολείο, το τεστ. Είδες αυτή τη λάμψη στα μάτια των παιδιών, Μανώλη, την πρώτη μέρα? Ήταν κάτι καταπληκτικό, δηλαδή η χαρά και η ανυπομονησία να μπουν μέσα στο γήπεδο. Κάποια στιγμή ήταν και πολύ απίθαρχα, γιατί τους φώναζα, τους έκανα, τους έδινα και αυτά φεύγανε και τέτοια. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τους έχει λείψει αυτό το πράγμα, τους έχει λείψει πάρα πάρα πολύ. Με έκανε εντύπωση. Παιδιά, να κάνουν κοντρόλ. Τώρα αυτές οι ηλικίες εδώ πίσω μας, να κάνουν κοντρόλ. Να τους λες. Είναι κάπα 10. Και είναι τόσο μικρά παιδιά. Μικρά. Να κάνουν κοντρόλ. Να τους λες θέλω τρίπλα. Να τους λες θέλω να διεκδικήσετε. Θέλω. Και ήταν απίστευτα. Τα ποδαράκια τους απίστευτα. Ναι, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή. Πρέπει να σου πω, Ματούλα, ότι καμία σχέση. Γιατί όπως γνωρίζεις, εγώ είμαι 30 τόσα χρόνια προπονητής εδώ και σε μεγάλους. Καμία σχέση η εκγύμναση των μεγάλων με τα μικρά. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να γίνεις και εσύ παιδί. Πρέπει να κοιτάξεις το λεξιλόγιο σου, τη συμπεριφορά σου, την υποδοχή σου, την εμφάνισή σου. Πώς θα τους μιλάς, πώς θα τους κατευθύνεις. Είναι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά, όπως γνωρίζουμε, από μικρή ηλικία, αυτά που θέλουν και αγαπάνε το ποδόσφαιρο, έχουν το μυαλό τους λευκό δίσκο. Οπότε ό,τι τους μεταφέρεις, ό,τι τους μεταδίδεις, παπ, το παίρνουν και το αποθηκεύουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό σου απαντώ στην ερώτηση που λες από μικρά κάνουν κοντρόλ, ακούνε το λεξιλόγιο του ποδοσφαίρου. Κοντρόλ, πάρσιμο, τρίπλα, κατέβασέ την, όλα αυτά είναι θέμα εξάσκησης. Και επαναλαμβάνω ότι τους έλειψε αυτό 7 μήνες. Ναι. Τώρα σιγά σιγά, δειλά δειλά, με υπομονή και επιμονή θα κοιτάξουμε να έρθουμε στην καθημερινότητά μας, να έρθουν και άλλα παιδιά στον χώρο του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός, όπως γνωρίζεις, είναι το παν. Έτσι, πρώτα το σχολείο, αλλά ο αθλητισμός είναι αυτός που διαμορφώνει χαρακτήρες, που δημιουργεί στοιχεία που θα συναντήσει μεθαύριο στη ζωή τους. Έτσι όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η πειθαρχία, η αυτοεκτίμηση, η εμπιστοσύνη στον προπονητή και η αγάπη που έχει, όλα αυτά θα τα συναντήσει μεθαύριο στη ζωή της. Δηλαδή ένα ομαδικό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο τα δίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, όπως και όλοι οι προπονητές της Κέρκυρας, οι οποίοι είναι όλοι αξιόλογοι. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για να μείνει στα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να μεγαλώσουν τα παιδιά και να θυμούνται τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό. Έχουν γίνει έρευνες στο εξωτερικό που λένε ότι οι γονείς θα πρέπει να παρευρίσκονται στην προπόνηση του παιδιού τους, να βλέπουν και να αξιολογούν με ό,τι, χωρίς να έχουν ποδοσφαιρικές γνώσεις βέβαια, να αξιολογούν όμως τη συμπεριφορά και του προπονητή και τον τρόπο με τον οποίο μιλάει στα παιδιά τους. Συμφωνείς με αυτό, θα πρέπει οι γονείς να βρίσκονται εδώ στην προπόνηση του παιδιού τους? Θα πρέπει να βρίσκονται για αυτούς τους λόγους που είπες. Το θέμα είναι μη παρεμβαίνουν. Δηλαδή στη διάρκεια της προπόνησης που παίζουμε ένα διπλό καλή ώρα τώρα, να βγει ένας πατέρας ή μια μάνα, εδώ στην μπάλα πιο γρήγορα, μην τη δίνεις, κάνε τρίπλα και τέτοια. Αυτό γίνεται και αυτό βέβαια. Γίνεται, αλλά πρέπει οι προπονητές να το σταματάνε επί τόπου. Ναι. Τέλος. Θέλουν να βλέπουν, να θαυμάζουν, πάντα να επικροτούν, πάντα τον μπράβο. Και στο τέλος, αν έχουν προβλήματα, ερωτήσεις, απορίες, να έρχονται στον προπονητή, πώς πάει, πώς είναι το σχολείο, ναι, Ματούλα, ναι. Πώς πάει το σχολείο. Έτσι λοιπόν να έρχονται και είμαστε εμείς ανοιχτοί να τους λέμε ότι
προχωράει καλά, θέλει μεγαλύτερη βελτίωση, προσέχετε τη διατροφή του, προσέχετε το σχολείο του, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το άλλο εμείς, ότι άμα δεν πάει καλά στο σχολείο, δεν τον αφήνουμε να κάνει προπόνηση. Mm-hmm. Πρώτα σαν τιμωρία, σαν τιμωρία. Σαν τιμωρία. Πρώτα τα μαθήματα, γιατί εμείς δεν θέλουμε το ποδόσφαιρο να είναι πάνω από τα μαθήματα. Ναι. Θέλουμε πρώτα τα μαθήματα και μετά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι μία διέξοδος, είναι να διασκεδάσουν, είναι να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα των γραμμάτων, του διαβάσματος και τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, άμα κάποιο παιδί δεν πάει καλά, και το μαθαίνουμε εμείς από τους γονείς, ότι είναι λίγο έπεσε. Γιατί έπεσε στο μάθημα. Ναι, ότι έχει πέσει από το μάθημα, σε παρακαλώ μίλησέ του, και είμαστε υποχρεωμένοι να τον πιάσουμε, να του εξηγήσουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το χρησιμοποιούμε για να ξεφεύγουμε και να διασκεδάζουμε. Αυτό όμως που επισημάνουμε είναι το σχολείο. Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία, Μανώλη, να μιλήσεις? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Εγώ έχω πάει και σε σχολεία και έχω μιλήσει με τους δασκάλους των παιδιών που υποτίθεται η μητέρα τους μου λέει ότι δεν πάει καλά στο σχολείο. Ναι. Και πράγματι οι συνάδελφοι, οι δάσκαλοι ναι, μου λένε πράγματι, μου λένε δεν διαβάζει, δεν είναι ο Γιωργάκης που ξέραμε. Ναι. Οπότε με τη συζήτηση μεταξύ μάνα, παιδιού και προπονητή βρίσκουμε τη χρυσή τομή και επανέρχεται ο πιτσιρίκος πάλι, πάντα με γνώμονα να γυμνάζεται, αλλά σχολείο και σχολείο. Όπως και η διατροφή. Ναι. Παίζει σημαντικό ρόλο η διατροφή. Και αυτό με συνεννόηση με τους γονείς. Εντάξει, παιδιά είναι, θα φάνε και τα γαριδάκια τους, θα φάνε και τα πατατάκια, αλλά στην ουσία άλλο είναι το θέμα. Αν το φάνε αυτό μία φορά, δύο, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Αλλά μια καθημερινή διατροφή, το οποίο να περιέχει όλα τα στοιχεία μιας ισορροπημένης διατροφής για την ανάπτυξη του μυοσκελετικού, του νευρομυϊκού συστήματος του παιδιού, έτσι, όπως είναι το ασβέστιο, όπως είναι οι υδατάθρακες, όπως είναι το φόσφορος, δηλαδή όλα τα φαγητά σιγά σιγά πρέπει να τα δοκιμάζουν, όπως και η μερίσια διατροφή, το πρωί, το δεκατιανό, το μεσημέρι, το βράδυ, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράλληλα προς έναν νεοσό προπονητή, ποδοσφαιριστή, συγγνώμη. Τι ωραία, τα ακούω να φωνάζουν, να κάνουν, να πανηγυρίζουν. Μανώλη, σε αυτές τις ηλικίες βλέπεις παιδιά που λες, αυτό έχει ένα αστεράκι, δηλαδή αυτό το παιδί μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι σχετικό. Ναι. Δεν φτάνει μόνο ματούλα το ταλέντο. Ναι. Ταλέντο έχουν πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, κάθε ακαδημία έχει και τα ταλέντα της. Δεν φτάνει όμως αυτό. Εκείνα τα χρόνια που ήμουνα εγώ, ένδοξα τα χρόνια που ήμουνα πιτσιρίκος, ναι, κοιτάγανε αν θα κάνω καμιά καλή τρίπλα, αν θα κάνω κανένα καλό σουτ, και αυτό ήταν ένα αστεράκι που λες ότι αυτός είναι καλός. Τώρα δεν κοιτάνε αυτά, γιατί ναι, πολλά παιδάκια κάνουν τρίπλες και κάνουν μαγικά αυτά που κάνει ο Ρονάλντο και ο Μέση. Ναι. Το θέμα είναι το μυαλό τους, πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί. Ναι. Από εκεί κρίνονται πλέον τα ταλέντα. Τώρα, αν ένα ταλέντο είναι καλό και προχωράει και αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί πρέπει να έχεις πάθος, έτσι, ναι, πρέπει να έχεις αγάπη, ναι, αγάπη, και προχωρήσει και προχωρήσει προχωρήσει, εμείς είμαστε αυτοί εδώ οι προπονητές της κάθε ακαδημίας που πρέπει αυτό το παιδί να το βοηθήσουμε, να το πάμε δεξιά, να το πάμε αριστερά, να το πάμε να το βοηθήσουμε έτσι ούτως ώστε να αντιμετωπίσει άλλες εικόνες, άλλες παραστάσεις, καλύτερους ποδοσφαιριστές, για να μπορεί πλέον να μετρηθεί και να κοιτάξουμε αυτό που σας είπα, τη δύναμη του μυαλού, αν μπορεί να ανταπεξέλθει, αν μπορεί να αντέξει στη δοκιμασία του συναγωνισμού, της άμυλας. Έτσι ούτως ώστε σιγά σιγά κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια προχωράει, προχωράει, προχωράει. Υπάρχει και τα άλλα παιδάκια τα οποία δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, ναι, 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 αλλά χρειάζεται η κοινωνία μας παιδιά, μεγαλώνοντας να γίνουν φύλαθλοι και να ξέρουν οι φύλαθλοι, όταν πλέον γίνουν φύλαθλοι, ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερη, αυτή η ομάδα έχει αρχές, αυτή η ομάδα υπάρχει... Να έχουν άποψη. Να έχουν άποψη και όχι αυτή τη βία που βλέπουμε μέχρι στιγμής τώρα. Εγώ πάντως, Μανώλη, είμαι της άποψης ότι η βία πάντα έρχεται από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, όσο και να τσακωθούν δύο παίκτες μέσα στο γήπεδο, αν αυτό δεν συνεχιστεί και δεν απλωθεί και δεν γιγαντωθεί, δεν πρόκειται να υπάρξει περιστατικό και συνέχεια. Πάμε αλλού, Ματούλα μου. Πάμε, ναι, τώρα σε ένα γενικό πλάνο. Λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν βλέπεις, εμείς όλοι εδώ στις ακαδημίες προσπαθούμε για το καλύτερο. Ξέρουμε αυτά που είπες και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όταν όμως βλέπουν τα παιδιά, τα μεγάλα, τα πρότυπά τους, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, και γίνονται όλα αυτά που γίνονται, μοιραίως, ναι, τα παιδιά μιμούνται.
κάνουν τα ίδια εδώ πέρα. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι εμείς να τους κατευθύνουμε σωστά, να τους βγάλουμε από τη βία, να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Έχασες, δεν πειράζει. Κοίταξε την άλλη φορά να κερδίσεις. Για να χάσες, κάτι λάθη έκανες. Διόρθωσέ το και την άλλη φορά να κερδίσεις. Και δεν έχει καμία σημασία το να κερδίζει συνέχεια. Δεν είναι καλό να κερδίζει μια ακαδημία συνέχεια για να λέει ότι είμαστε οι πρωταθλητές και είμαστε ανίκητοι. Πρέπει να χάνει για να μάθει το παιδί να διαχειρίζεται την ήττα. Γιατί η ματούλα μου η ζωή έχει και ήττες. Δεν έχει μόνο νίκες. Σωστά. Άρα από τώρα πρέπει να μάθεις ότι ξέρεις κάτι, να στεναχωρηθείς, να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Αλλά στην εβδομάδα που θα ακολουθήσει μέχρι το άλλο παιχνίδι, να διορθώσεις αυτά τα λάθη. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα κάνεις άλλα. Μην κάνεις τα ίδια όμως. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει το παιδί και καταλαβαίνει, η νοημοσύνη του αναπτύσσεται, μεγαλώνουν σε ηλικίες. Αυτά που βλέπετε είναι K10. Ναι. Τα άλλα τα μικρούλια είναι K8, είναι μικρά, είναι προνήπιο. Ναι, είναι, ναι, προνήπιο. Ναι. Είναι υπέροχα όλα. Τώρα την άλλη ώρα θα έχουμε την K12 που πάνε έκτη, ναι, και την K14 που είναι μέχρι δημοτικό, πρώτη γυμνασίου, εκεί. Γυμνασίου, αυτά, ναι, αυτά είναι τα... Πάντα χαίρομαι να μιλάμε μαζί, το ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε. Να συνεχιστούν έτσι, να μην υπάρξει άλλη διακοπή. Το χαίρετε τα παιδιά, το χαίρεστε κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, Μακάρι. Και εγώ σε ευχαριστώ, κούκλα μου, που ήρθες εδώ πέρα και ενημερώνεις όλο τον κόσμο για τη λειτουργικότητα της κάθε ακαδημίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Ρώμα Ακαδημία και τα παιδιά επέστρεψαν και είναι χαρούμενα πολύ. Είναι χαρούμενα πολύ. Ναι, είμαστε. Όνομα τεπώνυμο. Βασίλη Ζίου. Βασίλη μου, πόσο καιρό παίζουμε? Παίζω 4-5 χρόνια. Α, πόσο, τι θέση παίζουμε? Παίζω χαφαριστερό. Μάλιστα, δύσκολα, εύκολα? Όχι, εύκολα. Όλα καλά, με τον κύριο Μανώλη? Ναι, όλα καλά. Κομπλέ, πάμε προς τα εδώ. Έλα εδώ. Όνομα τεπώνυμο. Με λένε Βασίλη Βλάχο. Βασίλη μου, αυτά τα μάτια. Βασίλη μου, πόσο καιρό κάνουμε ποδοσφαιρό? 2 χρόνια. Α, 2 χρόνια και? Σ' αρέσει? Ναι. Τι θέση παίζουμε, γκολ βάζουμε? Ναι, παίζω επίθεση. Α, εσύ βάζεις τα γκολ λοιπόν, μάλιστα. Περίμενα, αφού έχουμε εδώ. Αφού έχουμε αυτόν εδώ. Όνομα τεπώνυμο. Χριστόφος Μητσάλης. Μάλιστα. Πόσο καιρό που κάνουμε ποδόσφαιρο? Είμαι καινούριος. Καινούρ, καλός τον ευρέ. Και δεν μου λες, σ' αρέσει? Ναι. Ναι, και δεν μου λες, τα παιδιά όλα καλά? Για πήγαινε μου προς τα εκεί. Έλα εδώ εσύ, αυτό το μαλλί εδώ λίγο κάπως έτσι να το πάμε από εδώ, να το πάω από εκεί, που να το πάω. Ονοματεπώνυμο. Γεράσιμος Κρητικός. Ναι, πόσο, εσύ έχεις πάρει φόρα, θα πεις όλα. Γεράσιμε, πόσο καιρό κάνεις ποδόσφαιρο? 1-1,5 χρόνο. Είσαι φρέσκος κι εσύ. Και, σ' αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Χάρηκες είναι... που μετά από τόσο καιρό στην καραντίνα επέστρεψες στο γήπεδο? Ναι, και νόμιζα ότι είναι καλύτερη ακαδημία. Μπράβο, πάμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, κάτσε να δω το νούμερο. Λοιπόν, έκανες ένα κοντρόλ πριν. Πώς την κατεβάζεις την μπάλα έτσι, ρε παιδί μου? Έλα εδώ. Μα γιατί φεύγεις, ονοματεπώνυμο? Αλέξανδρος Παρούλης. Αλέξανδρε, τι κατέβασμα ήταν αυτό? Το έχεις δουλέψει, βλέπω, το κατέβασμα. Ναι, πριν πάω στο ποδόσφαιρο, έχω κάνει προπόνηση 2 χρόνια. Οχ. Στο σπίτι δεν πιστεύω να κάνεις προπόνηση. Και στο σπίτι. Οχ, μες στο δωμάτιο. Ναι. Οχ, η μαμά. Θα μαζεύει τα σπασμένα. Ναι, δεν τη σπάω. Α, είσαι καλός. Για πάμε. Για ελάτε εδώ. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά. Ονοματεπώνυμο. Νικόλα Ζίου. Νικόλα μου, πόσο καιρό παίζουμε μπάλα? 4,5 χρόνια. Α, είσαι πολύ καιρό εσύ. Είσαι πιο έμπειρος, λες, δηλαδή εσύ στους άλλους τι να κάνουν, ή τα λέει ο κύριος Μανώλης? Ο κύριος Μανώλης. Ο κύριος Μανώλης, μάλιστα. Πάμε. Πάμε από εδώ. Καλώς τον, ονοματεπώνυμο. Σπύρος Γκόγκας. Σπύρο μου, πόσο χρόνο είσαι? 11. Πόσο καιρό κάνουμε ποδόσφαιρο? 4,5. 4,5 και στου ψηλό, βρε παιδί μου. Και δεν μου λες μετά από τόσο καιρό στον υπολογιστή, χάρηκες που ήρθες γήπεδο? Πολύ. Πολύ, δεν το βλέπω όμως. Γιατί δεν χαμογελάς? Χάρηκες? Ναι. Μάλιστα, πάμε. Έλα εδώ. Καλώς τον. Γεια σας. Τι κάνουμε? Καλά. Ονοματεπώνυμο. Μάριος Βεδουράς. Μάρια, συγγνώμη. Ή δεν τρως πολύ. Για γυρνά λίγο να σε δω. Ή δεν τρως πολύ ή κάνεις πολύ γυμναστική. Τι από τα δύο? Και τα δύο. Πόσο καιρό κάνουμε ποδόσφαιρο? 2-3 χρόνια. Ωραία. Και, μας αρέσει? Πάρα πολύ. Με την μπάλα πώς θα πάμε? Μια χαρά. Μια χαρά. Πάμε από εκεί. Καλώς τον. Βλέπω αυτοπεποίθηση. Όνομα... Γεια. Ονοματεπώνυμο. Βασίλης Αλυσιαδράτος. Βασίλη μου, πόσο καιρό κάνουμε ποδόσφαιρο? 3,5 χρόνια. Α, τα μετράμε. Μισό. Και δεν μου λες πώς περνάτε εδώ με τα παιδιά? Τέλεια. Χαίρομαι που ξαναγυρίσαμε από την υπολογιστή τόσες μήνες. Περνάμε τέλεια. Δεν θα ήθελα να κλείσουμε. Τα είπε όλα μόνος του. Πάμε. Εδώ. Καλώς τον. Για να δω.
Τι βλεφαρίδα είναι αυτή. Ονοματεπώνυμο. Παντέλης Καραντινός. Παντελή μου, πόσο καιρό κάνεις ποδόσφαιρο? 5 χρόνια. 5 χρόνια, πιο πολύ από όλους εδώ πέρα. Ναι. Εσύ ήρθες πρώτος εδώ και άνοιξες την μόνος σου, ήρθες εσύ εδώ πρώτος. Ναι. Μάλιστα. Και σ' αρέσει? Ναι. Με τον κύριο Μανώλη πώς θα πάμε? Καλά. Καλά, μόνο καλά, έτσι ένα καλά, απλό σκέτο, τίποτα? Όχι, καλά, μου αρέσουν οι προπονήσεις. Μπράβο. Και δεν θέλω να ξανακλείσουμε. Μάλιστα, πάμε. Εσύ τώρα κάνεις πρόβα, θες να σουτάρεις, θες μια μπάλα, τι θες να σου φέρουμε κάτι? Ονοματεπώνυμο. Φραγκίσκος Κάντας. Μάλιστα. Και δεν μου λες, Φραγκίσκο μου, το ωραίο το όνομα, πόσο καιρό κάνουμε ποδόσφαιρο? 2 χρόνια. Α, φρεσκούλης. Και δεν μου λες, ποια θέση αρέσει πιο πολύ? Επίθεση. Επίθεση. Γκολ βάζουμε τουλάχιστον αφού είμαστε επίθεση. Ναι. Βάζουμε, έλα, πάμε. Καλώς τον, σε βλέπω μαζεμένο, ε. Ναι. Γιατί, έλα προς εδώ. Ονοματεπώνυμο. Σπύρος Αναγνάς. Σπύρο μου, πόσο καιρό κάνεις ποδόσφαιρο? 3 χρόνια. Κάνεις 3 χρόνια. Ποια θέση σου αρέσει πιο πολύ? Χαφ. Γιατί για γκολ δεν θέλουμε να πάμε επίθεση, δηλαδή? Επίθεση είναι το χαφ. Ναι, αλλά να είσαι ρε παιδί μου εκεί μπροστά. Όχι, γιατί μου αρέσει και η άμυνα και η επίθεση. Μπράβο σου, μα είσαι πολύ καλός. Πάμε. Εδώ. Αυτό τι είναι τώρα εδώ? Για έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάνε μου ένα γύρο να σε δω. Να, εδώ. Κοίταξε εδώ άνθρωπος. Εδώ. Άνθρωπος αυτός εδώ. Ονοματεπώνυμο. Πώς σε λένε? Γιώργο. Γιώργο μου, τι όμορφα μάτια είναι αυτά. Πόσο καιρό κάνεις ποδόσφαιρο? Πόσο καιρό κάνεις ποδόσφαιρο, πολλές μέρες ή λίγες? Πολλές. Πολλές. Και δεν μου λες κανένα γκολ έχουμε βάλει? Έχω βάλει 3. Έβαλες 3 γκολ. Κόλλα. Αυτά είναι. Πάμε πίσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ με την μπουκλα. Έλα εδώ. 11. Έλα εδώ 11. Καλέ, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, τρώγες και σε διακόψαμε. Για να δω λίγο εδώ. Τι μπουκλα είναι αυτή εδώ? Όλο δικό σου αυτό εδώ? Όλο αυτό είναι δικό σου, όλο αυτό εδώ? Και δεν μου λες πώς σε λένε? Μάνο. Ναι, δεν μου λες Μάνο. Πόσο καιρό κάνουμε ποδόσφαιρο? Παίζουμε μπάλα? Ναι. Βάζουμε κανένα γκολ? Ναι. Σου αρέσει? Μάλιστα, πάμε. Για έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, ομορφιά μου. Κοιτάς, θες να μπεις στο γήπεδο τώρα εσύ, ε? Δεν μου λες πώς σε λένε? Παναγιώτη. Παναγιώτη. Βάζουμε γκολ? Πόσο καιρό παίζουμε, πολύ καιρό ή λίγο? Λίγο. Λίγο, αλλά μας αρέσει? Στο σχολείο πώς τα πάμε? Καλά. Καλά, πάμε. Α, στα νύχια, βρε. Φάει κανένα παστίτσιο, έφαγε στα νύχια όλα. Ονόμα? Σπύρο. Σπύρο μου, πόσο καιρό παίζουμε μπαλά? Από όταν ανοίξανε. Α, είσαι καιρό εσύ και σου αρέσει? Ναι. Γκολ βάζουμε? Ναι. Στο σχολείο λες, παιδιά, εγώ ξέρω πιο πολύ ποδόσφαιρο γιατί πάω και μαθαίνω στη σχολή. Τα λες αυτά? Ναι. Μάλιστα, πάμε. Καλό. Α, να σηκωθώ γιατί εσύ είσαι ψηλός. Συγγνώμη κιόλας τώρα εδώ, έτσι απότομο. Λοιπόν, το όνομά σου? Φίλιππος. Φίλιππε, τι ωραίο όνομα που είναι αυτό. Πολύ μου αρέσει. Πόσο καιρό κάνουμε, παίζουμε μπαλά? 2 χρόνια. Μόνο 2 χρόνια, αλλά φαίνεσαι εσύ λες και ξέρεις παραπάνω. Γκολ βάζουμε? Ναι. Με τον κύριο Μανώλη πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε, με τον προπονητή μας, καλά? Εδώ με τον κύριο Μανώλη θες να μπεις να παίξεις? Θες να μπεις? Ναι. Έλα, πήγαινε άντρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά όσον αφορά την Ακαδημία Ρώμα και τον Μανώλη Ροκίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά τους μικρούς αθλητές και τους γονείς τους βεβαίως που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να γίνουν οι δηλώσεις αυτές. Κάπου εδώ οι αθλητές έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 11 μέσα από το Start να δούμε την αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον Τηλικράτη Λευκάδας. Θα γίνει την Κυριακή στις 4. Ο ΦΑΜ θα παίξει εκτός έδρας με τον Αστέρα Καλλιράκης 3 και 4 και ο Αθλητικός Όμιλος Κασιόπης στο Μεσολόγγι στις 4. Ο Βέκας παίζει την ερχόμενη Τετάρτη εκτός έδρας για το παιχνίδι το οποίο είχε αναβληθεί, ενώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού προπονείται πλέον και ο γυμναστικός όμιλος Κέρκυρας, καθώς το βοηθητικό κλειστό θα χρησιμοποιηθεί ως εμβολιαστικό κέντρο. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλό βράδυ.